Τι καλό σας έχω σήμερα. Αστραπές και βροντές, μόνο που δεν ακούγεται τίποτα. Αυτό εδώ είναι το 2023 Ford F-150 Lightning, το οποίο έρχεται στην έκδοση Platinum με την Extended Range μπαταρία και πάρα πολλά καλούδια. Η έκδοση Platinum, όπως και το Lightning, έρχεται μόνο με τη Super Crew καμπίνα, που είναι η μεγάλη, η τεράστια, η διπλοκάμπινη καμπίνα, και με την καρότσα πίσω που είναι 5,5 πόδια. Μην με ρωτάτε πόσο είναι σε μέτρα αυτό, είναι, ξέρω εγώ, 1,60, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι όλοι γουστάρουμε τέτοια αγροτικά και ειδικά στην ιδέα το ότι δεν καταναλώνουν καθόλου βενζίνη. Εντάξει, εκεί εμένα τουλάχιστον αυτή η ιδέα με ξητάρει. Ο λόγος που δεν καταναλώνει καθόλου βενζίνα είναι επειδή φυσικά είναι αμυγός ηλεκτρικό, έχει μπαταρίες με χωρητικότητα 131 κιλοβατόρες, δηλαδή πραγματικά κρατηθείτε, τεράστιες μπαταρίες, είναι σαν δύο Tesla Model 3 περίπου. Αυτές οι μπαταρίες δίνουν ενέργεια σε δύο ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι μαζί αποδίδουν 580 άλογα και κρατηθείτε 1050 νιουτόμετρα ροπής. Καλά ακούσατε, 1050. Η αυτονομία είναι γύρω στα 480 χιλιόμετρα για την έκδοση Platinum, γύρω στα 500 για τις λίγο πιο φτωχές εκδόσεις, και ευτυχώς που υπάρχουν πιο φτωχές εκδόσεις, γιατί το συγκεκριμένο είναι φωτιά και λαύρα όσον αφορά τις τιμές. Εδώ στον Καναδά το αμάξι της δοκιμής μας είναι στα 121 χιλιάρικα, δολάρια καναδέζικα, τα οποία είναι περίπου 85.000 ευρώ. Ένα XLT καλοεξοπλισμένο θα ήταν γύρω στα 100 χιλιάρικα καναδέζικα, που είναι γύρω στις 70.000 ευρώ. Είναι λίγο καλύτερα, πάλι είναι ακριβό, αλλά εντάξει, κατανοητό, διότι διαθέτει πάρα πολύ τεχνολογία. Η άλλη μεγάλη μαγιά που έχει αυτό το Lightning είναι το πορπαγκάζ μπροστά, το οποίο έχει και ηλεκτρικό άνοιξε-κλείσε, έχει χωρητικότητα 400 λίτρα και το πάτωμα μπορεί να κρατήσει σχεδόν μέχρι 200 κιλά. Έχει φώτα, έχει 4 μπρίζες, οπότε πραγματικά αφήστε τη φαντασία σας να λειτουργήσει και κάντε ό,τι θέλετε εδώ μπροστά, μέχρι και ολόκληρη κουζίνα μπορεί να στήσει κάποιος. Η καρότσα πίσω είναι τυπική για F-150, μόνο που έχει και τις μπρίζες της Pro Power. Στο πλάι έχει μία μπρίζα 240 V και 3 110, μπορεί να τροφοδοτήσει συσκευές μέχρι και 9,6 kW, οπότε και εκεί μπορείτε να μπριζάρετε ό,τι θέλετε. Έχω ένα φίλο μάλιστα, ο οποίος χρησιμοποίησε τη μπρίζα τη 240 V και φόρτισε ένα άλλο ηλεκτρικό αμάξι και δούλεψε. Οπότε, στο μέλλον η Terra American μπορεί να έχει τέτοια για να έχετε να μαζεύει όλους τους καημένους που ξεμένουν από μπαταρία. Ποιος ξέρει. Η καρότσα πίσω μάλιστα έχει και το σκαλοπατάκι που κάνει το ανέβα κατέβα εύκολο, και φυσικά η καρότσα έχει φώτα και γάντζους παντού για να παρέχει την κατάλληλη ευχρηστία. Στο εσωτερικό τώρα, το Lightning είναι σαν μια πραγματική λιμουζίνα, έχει απίστευτους χώρους και ορισμένες πολύ πρακτικές ιδέες. Πρώτα απ' όλα η θέση οδήγησης είναι εξαιρετική, νιώθω σαν βασιλιάς. Τα καθίσματα είναι λίγο σκληρά αλλά αναπαυτικά και κρατάνε και το σώμα στη θέση του, όλα μια χαρά. Η ορατότητα είναι καταπληκτική, τα καθίσματα είναι και κλιματιζόμενα και θερμενόμενα, και θερμενόμενο είναι και το τιμόνι. Τα πάντα είναι ρυθμιζόμενα, τιμόνι μέχρι και τα πετάλια. Και μάλιστα τον επιλογία των ταχυτήτων μπορούμε να τον αναδιπλώσουμε προς τα κάτω και μετά να ανοίξουμε αυτό το επίπεδο γραφιάκι. Και να, ορίστε, εγώ έβαλα το λάπτοπ εδώ, το μπρίζαρα κιόλας στη μπρίζα που είναι στον ταμπλό και έκανα τη δουλειά μου μια χαρά. Και μάλιστα κάτω από το υποβραχιόνιο έχει ένα τόσο μεγάλο ντουλαπάκι, το οποίο χωράει το ίδιο 15 ιντσών λάπτοπ, μπαίνει μέσα εκεί και υπάρχει κι άλλος χώρος, δηλαδή είναι καταπληκτικό. Το ωραίο είναι ότι όταν έχουμε συσκευές στην μπρίζα, μπορούμε από αυτή την οθόνη εδώ να δούμε την κατάσταση, το τι ρεύμα τραβάει το κάθε τι, και μάλιστα μπορούμε να δούμε πού έχουμε μπριζαρισμένο το κάθε τι. Είναι πάρα πολύ ωραία φάση. Από άψη ποιότητας κατασκευής τώρα, το εσωτερικό είναι αρκετά χλιδάτο στην έκδοση Platinum. Τα πάντα όμως έχουν έτσι μια ανθεκτική υφή. Νομίζω ότι θα κρατήσει αρκετά καλά αυτό το αυτοκίνητο με το πέρασμα του χρόνου. Δεν έχω κανένα παράπονο από άψη πρακτικότητας και αυτά. Έχει άπειρες ποτηροθήκες, άπειρες θήκες για τα πράγματά σας. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Ο πίνακας οργάνων είναι όλος ψηφιακός και μάλιστα παρέχει όλες τις πληροφορίες που εγώ θα ήθελα και μπορώ να τον τροποποιήσω κιόλας να μου τις δείχνει όπως εγώ τις θέλω. Η οθόνη στη μέση είναι πραγματικά τεράστια και πολύ εντυπωσιακή. Υποστηρίζει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto. Έχει μάλιστα μέχρι και παιχνιδάκια για να σε κρατάνε απασχολημένο όταν φορτίζεις ή περιμένεις κάποιον. Διαθέτει μάλιστα και το Pro Trailer σύστημα, το οποίο βοηθάει να λύνουμε και να δένουμε trailer
Και μάλιστα έχει και κάμερες που μπορούμε να κοιτάμε μέσα στην καρότσα ή που μας βοηθάει να ευθυγραμμίσουμε τον κοτσαδόρο. Είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Έχει και ηχοσύστημα Bang & Olufsen με 18 ηχεία, το οποίο βαράει καταπληκτικά. Καταπληκτική επίσης είναι και η πανοραμική ηλιορροφή. Τα πίσω καθίσματα τώρα έχουν πάρα πολύ καλό χώρο, όπως όλα τα Super Crew F-150 βασικά. Και ειδικά το συγκεκριμένο που έχει το Porpagaz μπροστά, θα μπορούσε να είναι ένα πολύ πρακτικό οικογενειακό αυτοκίνητο, όχι όμως φυσικά στην Ελλάδα, γιατί δεν θα χώραγε να περάσει όπου πουθενά. Εδώ στην Αμερική μια χαρά θα ήταν και στον Καναδά. Τώρα, να συζητήσουμε όμως και λίγο για τα σημαντικά. Καταρχάς, η πρώτη εντύπωση με το που μπαίνεις μέσα στο Lightning και ξεκινάς, είναι ότι είναι πάρα πολύ ήσυχο, βουτυρένιο, πραγματικά φεύγει. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μέχρι να χτυπήσει την πρώτη λακκούβα. Και αυτό θα το συζητήσουμε σε λίγο. Αλλά από άψη δύναμης έχει και το propulsion sound για να ακούγεται λίγο τα πατάς γκάζι. Ωρε Παναγία! Πραγματικά. Τα λάστιχα πρέπει να σκούζουν σαν τους αστακούς όταν τους βάζεις στο καυτό νερό. Δηλαδή παίρνεις μια στροφή και ακούς. Μην το κάνεις! Πρέπει να πονάνε πάρα πολύ αυτά τα καημένα τα ελαστικά. Το Lightning ζυγίζει 3,2 τόνους. Και παρόλα αυτά, το 0% έρχεται σε 4,5 δευτερόλεπτα. Μιλάμε καταπληκτικές επιδόσεις. Δεν έχω κανένα παράπονο όσον αφορά τη δύναμη. Πραγματικά τα μοτέρ έχουν τόση δύναμη που παίρνουν αυτό το 3,2 τόνους αγροτικό και το κάνουν ό,τι γουστάρουν. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η ανάρτηση δεν μπορεί να κάνει τα θαύματα που κάνουν τα μοτέρ. Έχει κανονικά ελαττήρια και αμορτισέρ, δεν έχει τίποτα ούτε αερανάρτηση ούτε τίποτα το ιδιαίτερο. Απλά είναι τόσο σκληρά τα ελαττήρια για να διατηρούν όρθιο αυτό το πράγμα. Και το αποτέλεσμα είναι, με το που χτυπάς λακκούβα, νιώθεις ένα ουρλουλου. Δηλαδή είναι σαν να δώσεις μια στον κόλλο από ένα σούμο παλαιστή, ρε παιδί μου, και να βλέπεις το λίπος να κάνει ουρλουλου. Πραγματικά έχω την εντύπωση ότι το Lightning σε μερικά χρόνια θα του λείπουν βίδες. Θα είναι όπως οι παλιές Αλφα Ρωμαίο. Εκεί που κάθεται ξαφνικά, τάγκ, θα πέφτει μια βίδα κάτω. Δεν νομίζω ότι θα μπορεί να κρατήσει τον εαυτό του συναρμολογημένο. Δηλαδή, πραγματικά, κάθε φορά που χτυπάς μια λακκούβα, νομίζεις ότι κάτι ξεβιδώνει. Γιατί είναι τόσο βαρύ που το σασί πραγματικά μου δίνει την εντύπωση ότι υποφέρει κάθε φορά που πρέπει να κάνει. Καταλάβατε τι εννοώ. Κάθε φορά που πρέπει να αντιμετωπίσει μια λακκούβα, όλος ο κόσμος υποφέρει εδώ, μαζί και οι επιβάτες. Γιατί δεν είναι το πιο άνετο του πλανήτη. Όταν είναι ωραίος και επίπεδος ο δρόμος, δεν νιώθεις τίποτα. Αλλά με χτυπήσει μερικές ανομαλίες, πραγματικά, δηλαδή, νιώθω λες και οδηγάω τον Τιτανικό και κοιτάω για παγόβουνα ταυτόχρονα και με πιάνει έτσι ένας κρύος υδρότας. Το μόνο που λείπει έτσι για να συμπληρωθεί όλη η εικόνα του Τιτανικού είναι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, να πούμε, να πιάνει πίσω κολλητά εκεί, να πούμε, την Kate Winslet και να είναι εκεί στην Πρίμνη και να βλέπω την πίσω όψη να είναι πραγματικά, δηλαδή είναι λες και είναι Τιτανικός. Ειδικά άμα αρχίζεις και στρίβεις, αρχίζουν πάλι τα λάστιχα και δηλαδή τσιρίζουν τα καημένα, δηλαδή είναι η απόλυτη, τα απόλυτα βασανιστήρια είναι να είσαι, δηλαδή άμα κάποιος είναι κακός άνθρωπος και πεθάνει, στην επόμενή του ζωή θα είναι ελαστικό σε Ford F-150 Lightning. Πραγματικά. Παρ' όλα αυτά, η οδική συμπεριφορά είναι αρκετά καλή. Να μου πεις πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Αλλά επειδή είναι τόσο σκληρή η ανάρτηση, τουλάχιστον στρίβει. Δηλαδή, να δω μια στροφούλα, τσίτα. Αν είσαι θαραλέος και το πιάσεις έτσι, θα σου δείξω τώρα, στρίβει. Δηλαδή, για κάτι που ζυγίζει όσο ο Τιτανικός, το έχει. Παράξενο. Το έχει. Οπότε η οδική συμπεριφορά, συγγνώμη, γουστάρω. Όλα τα υπόλοιπα, μα. Να σας πούμε λίγο τώρα και για φόρτισμα, διότι το φόρτισμα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα με το Lightning. Καταρχάς, το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι τουλάχιστον εδώ στη Βόρεια Αμερική, με το που αγοράζεις ένα, σου δίνουν και τον φορητό φορτιστή, ο οποίος πάει και 110 V και 220 μέχρι 32 A, οπότε μπορεί να φορτίσει μέχρι 7,6 kW, με ένα τέτοιο φορτιστή, από άδειο σε γεμάτο, θα πάρει 20 ώρες. Τρελή κατάσταση, αλλά η Ford σου δίνει και το Wallbox, το οποίο είναι 240 V, 80 A, εννοείται θέλει τρελή εγκατάσταση αυτό στο σπίτι,
το οποίο μπορεί να σου δώσει μέχρι 19,6 kW φόρτισμα. Εκεί θα πάρει 8 ώρες. Εκεί μάλιστα, αυτό γίνεται. Αλλά 80 αμπέρ, δηλαδή 19,6 kW στο σπίτι, πραγματικά θέλει εγκαταστασάρα. Δεν γίνεται έτσι απλά. Τα περισσότερα σπίτια εδώ στον Καναδά δεν μπορούν να σηκώσουν τέτοιο wallbox. Όμως, το wallbox αυτό έχει και ένα μυστικό. Όπως μπορεί να δώσει ρεύμα στο F-150 Lightning, μπορεί να πάρει και ρεύμα. Οπότε, αν για παράδειγμα γίνει διακοπή ρεύματος, αν έχετε διακόπτη να απομονώσετε το σπίτι από το δίκτυο, μπορεί το F-150 να δώσει ρεύμα στο σπίτι σας για μερικές μέρες, αν είναι πλήρως φορτισμένο. Το οποίο είναι καταπληκτική φάση και μπράβο στη Ford που σου δίνει όλα τις συσκευές αυτά τους φορτιστές μέσα στην τιμή. Σου λέει, αφού το παίρνεις, παιδί μου, πάρει και όλα τα άλλα. Δεν χρειάζεται να πληρώσεις κι άλλα χιλιάδες δολάρια να πάρεις και τα υπόλοιπα. Πάρτε και αυτά. Στο θέμα της ρημούλκησης τώρα, τα XLT και το Lariat, δηλαδή τα πιο φτωχά μοντέλα, μπορούν να ρημουλκήσουν μέχρι σχεδόν 4 τόνους. Το συγκεκριμένο το Platinum είναι γύρω στους 3,3 τόνους η ρημούλκηση. Και στην καρότσα πίσω μπορούμε να φορτώσουμε λίγο κάτω από 800 κιλά. Σε γενικές γραμμές λοιπόν τώρα, να σας πω ότι το Lightning είναι πιο ψηλό και πιο κοντά στο έδαφος σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο Ford F-150 και η ανάρτηση, όπως είπαμε, χρειάζεται λίγο δουλίτσα, γιατί δεν είναι η καλύτερη δυνατή, τουλάχιστον σε μέρη όπως το Τορόντο που οι δρόμοι είναι χάλια. Μου αρέσει λοιπόν το Lightning, είναι πάρα πολύ συμπαθητικό. Είναι πάρα πολύ ακριβό, αλλά πραγματικά θα ήθελα να ξαναδούν λίγο το θέμα της ανάρτησης. Πληρώνεις που πληρώνεις ένα κάρο λεφτά, ίσως θα έπρεπε να βάλουν ανάρτηση. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι ιδανικό να αντιμετωπίσει το βάρος του, γιατί 3,2 τόνους δεν αντιμετωπίζεται εύκολα αυτά, είναι βάρος. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα θέμα. Αυτά με το Lightning, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας, αφήστε μας κανένα σχόλιο. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και το Στάθη πάλι κοντά μας που πάλι μας έγραψε σήμερα. Τέλος πάντων, να είστε καλά, μέχρι την επόμενη φορά, φίλοι μου, γεια σας. Perfect.